Πάμε στο Αμάρι για ένα θέμα το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα προκαλέσει εντύπωση. Και μπράβο εκεί στους τοπικούς αυτοδιοικητικούς, οι οποίοι το τρέχουν. Και το τρέχει και ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Μανώλης Ψαρουδάκης, αντιδήμαρχος στο Αμάρι. Κύριε Ψαρουδάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή χρονιά. Συνηθίζουμε να ευχόμαστε ακόμα μέσα στο Γενάρη. Οι ευχές πηγαινοέρχονται για καλή χρονιά. Πώς είστε? Σωστό, σωστό. Οι ευχές πάντα είναι χρήσιμες και ας μην τις πιστεύουμε κιόλας. Τις πιστεύουμε. Ναι, με την έννοια ότι είναι πραγματικά μπαίνω σε μια δύσκολη χρονιά. Βέβαια. Και περάσαμε και μια πάρα πολύ δύσκολη και πέρυσι ευχόμαστε. Παρ' όλα αυτά η ευχή μας όλες δεν έχει να... Σε μια δύσκολη συγκυρία όμως. Δύσκολη συγκυρία, εδώ είμαστε. Προσπαθούμε και κάνουμε κάθε φορά. Εδώ είμαστε με το χαμόγελο και με τις δικές σας πρωτοβουλίες. Εκεί με τις υπεραιωνόβιες ελιές δημιουργείται με ένα όμορφο project, το οποίο σπάει τα σύνορα της Κρήτης και της Ελλάδας και μπαίνουν και στο παιχνίδι διασημότητες. Δεν είναι κάτι εύκολο. Έτσι ακριβώς. Μας δόθηκε... Εμείς τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε να αναδείξουμε το θέμα αυτό των υπερονόβιων ελιών ή των παλιών ελιών στο Αμάρι. Έχουμε πάρα πολλούς ελαιώνες σοβαρούς και υπήρχε μια διάθεση και υπήρχε μια πρακτική να κόβονται τα δέντρα και να γίνονται καυσόξυλα στην Αθήνα σε όλη τη διάρκεια της κρίσης που αυξηθήκαν τα τζάκια. Αυτό το θεωρούσαμε ότι είναι μια παράδεκτη πρακτική, η οποία πρέπει να σταματήσει. Δηλαδή, οι περαιωνόβιες ελιές εκεί περιμετρικά και στην περιοχή σας κόπηκαν σωστά για τις ανάγκες θέρμανσης. Από όλη την Κρήτη. Από όλη την Κρήτη. Από όλη την Κρήτη, νομίζω ότι γίνεται. Γίνεται μια κακή πρακτική. Βέβαια. Προσπαθήσαμε να αναδείξουμε και προσπαθούμε να αναδείξουμε ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος. Είναι ένα απόθεμα το οποίο αξίζει και μένει και είναι πλούτος. Άσχετα από το παραγωγικό κομμάτι, μόνο από το φυσικό περιβάλλον. Στα πλαίσια αυτά και με διάφορες δραστηριότητες τα προηγούμενα χρόνια, με συναντήσεις με ξένους, με Ιταλούς, Ισπανούς που έχουμε φέρει, που έχουν αναδείξει το πόσο σοβαρό, γιατί θεωρούμε ότι το Αμάρι είναι από τις περιοχές οι οποίες έχουν το πιο αυθεντικό περιβάλλον ή από τα πιο αυθεντικά περιβάλλοντα στην Κρήτη, με την έννοια ότι δεν είχε τουρισμό, αναπτυγμένο τουρισμό. Είπατε να κάνετε κάτι με την υποστήριξη αυτών των ανθρώπων, προκειμένου να δημιουργήσετε ένα σχέδιο, να εκπονήσετε ένα σχεδιασμό για να σώσετε αυτές τις ελιές. Ένα λεπτό. Ο Σβαρτσενέγκερ, πού εμπλέκεται σε όλο αυτό? Μπράβο, μπράβο. Υπάρχει, πάμε τώρα στο zoom. Τώρα και ένα χρόνο περίπου υπάρχει ένας Ελληνογερμανός, ο Καλ Ρέστιτσερ, ο οποίος έχει αναλάβει μια πρωτοβουλία τέτοια και έχει περιλαβεί την Κρήτη και τους περισσότερους αυτοδιοικητικούς και στο Πλατανιά και στο Ρέθυμνο, όπου υπάρχουν παλιές ελιές, και προσπαθεί να μπει ένα πρόγραμμα που μέσω προβολής και με το μέθοδο της υιοθεσίας από διασημότητες να προσπαθήσει να περάσει τα μηνύματα που είναι ότι πρέπει να στηρίξουμε, να διατηρήσουμε αυτό το φυσικό τοπίο. Και γνώριζε και προσωπικά τον διάσημο ηθοποιό, τον χολιγουντιανό ηθοποιό. Στην προσπάθεια του λοιπόν αυτή υπήρχε ένας πολύ γνωστός αρχιμάγειρας Γερμανός, ο οποίος είναι πάρα πολύ φίλος του Σβαρτσενέγκερ, ο οποίος ήταν ο πρώτος που υιοθέτησε κρητική ελιά και στην προσπάθεια αυτή το προηγούμενο διάστημα. Το τελευταίο διάστημα ο Σβαρτσενέγκερ συμφώνησε ότι θα ήθελε να γίνει ανάδοχος και του στάληκαν από την εταιρεία διάφορες φωτογραφίες. Εκτίμησε τη μινοϊκή ελιά που έχουμε ήδη προστατεύσει και είναι σε ένα πρόγραμμα πάρα πολλά χρόνια και προστατεύεται από το Δήμο μας, που βρίσκεται στο Μοναστηράκι, σε μια περιοχή με αρχαιότητες δίπλα της παλαιοανακτορικής εποχής. Η ελιά αυτή είναι περίπου 4.000 χρόνων και δεν είναι μόνη, υπάρχουν κι άλλες. Τη συγκεκριμένη ελιά και για την περιοχή αυτή αποδεικνύεται και υπάρχουν αναφορές ή στην περιοχή της σχολής ασωμάτων, δηλαδή γύρω-γύρω. Κοντά, εμείς έχουμε ένα σχεδιασμό πάρα πολύ μεγάλο της σχολής ασωμάτων μαζί με την περιφέρεια Κρήτης, που θέλουμε να αναζωογονηθεί και να λειτουργήσει στην επόμενη περίοδο. Στα πλαίσια των επισκέψεων αυτών θα θέλαμε και η ελιά αυτή ή οι ελιές αυτές να αποκτήσουν την αξία που τους χρειάζεται και να γίνουν επισκέψεις. Ένα λεπτό. Πετύχατε τώρα να πείσετε τον Σβαρτσενέγκερ να γίνει ανάδοχος. Αυτός από τις ελιές αυτές λοιπόν διάλεξε αυτή. Το θέμα να κατορθώσετε να κατέβει και στην Κρήτη. Όχι, είναι στη διάθεσή του να κατέβει. Τις επόμενες μέρες θα ανεβάσει ένα βίντεο. Σήμερα έγινε η πρώτη φωτογραφία. Κάναμε την τυπική ανάθεση προχθές, παρουσία από το Δήμο, εμένα και του Μενέλου του Φραγκιδάκη που κατάγεται την περιοχή. Ο Δήμαρχος είναι ενήμερος και συμμετέχει στην προσπάθεια και στις συναντήσεις που είχαμε κάνει όλο το προηγούμενο διάστημα με την ομάδα του ΚΑΡ, και θα ανεβάσει τις επόμενες μέρες βίντεο. Μάλιστα τη μέρα που είχαμε έρθει σε επαφή εμείς, την παραμονή δηλαδή, ήταν όταν έκανε τη δήλωση εναντίον του Τραμπ και τη γνωστή δήλωση για τη δημοκρατία στην Αμερική. Μάλιστα. Του ίδιου. Στην ατζέντα σας υπάρχουν άλλα ονόματα διάσημων που πιθανότατα να θέλουν να υιοθετήσουν? Θα μας τα πείτε? Όχι, πρέπει να γίνουν ανάδοχοι πρώτα. Πρέπει να τους πείσετε πρώτα. Τους νονούς δεν τους ανακοινώνω από πριν. Ναι, αλλά τώρα η συντεκνιά που λένε γνωστοποιείται μήνες πριν. Ναι. Γι' αυτό μία-μία νομίζω ότι καλό είναι να τιμήσουμε το συμβολισμό αυτό του Σβαρτσενέγκερ. Θα περιμένουμε τις ενέργειες του ίδιου. Θα βοηθήσει και ενεργά στην προσπάθεια αυτή έξω από την προβολή, και οικονομικά δηλαδή. Και ο ίδιος προτίθεται να κατέβει και να προσπαθήσει να κάνει με το βάρος που έχει, να προσπαθήσει να αναδείξει βέβαια. Πιθανότατα να κατέβει μέσα στο 2021. Πιθανότατα μόλις επιτραπούν τα ταξίδια από τον κορονοϊό. Και θα τον φιλοξενήσετε εκεί στο Αμάρι? Πού άλλο? Θα βρούμε, θα βρεθεί τρόπος στο κάτω-κάτω. Νομίζω ότι το σίγουρο ότι θα έρθει. Και το σίγουρο είναι ότι αυτές οι ελιές που έχουμε εκεί και που ήδη έχουμε φωτογραφίσει, προσπαθούμε να τις αξιοποιήσουμε και έχουν σταλεί σε εταιρείες. Προσπαθούμε δηλαδή με τη μέθοδο της εταιρικής ευθύνης, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, πολλές εταιρείες στην Ευρώπη, και υπάρχουν και άλλα project που λόγω κοροϊού έχουν πάει πίσω, που θα αναδειχθούν αυτά είτε στο Green Festival, στο Amari Green Festival που κάνουμε τα τελευταία 4 χρόνια, και που λόγω στο 20 που λόγω ειδικών μέτρων δεν έγινε, και στα πλαίσια αυτά θεωρούμε ότι η αξία, θα συνεχίσουν μια προσπάθεια δηλαδή που είχε εξηγήσει ο Σεδίκ. Γιατί ο Σεδίκης είχε εξηγήσει αυτή την προσπάθεια, κάποια προγράμματα του Ιντερέκ, υπάρχουν σε όλη την Κρήτη κάποιες ελιές. Τέτοιες, εμείς έχουμε 3 πολύ μεγάλους ελαιώνες στο Αμάρι, αυτή στην περιοχή σχολιάς σωμάτων, στην Αμβαδιά κάτω και στο κομμάτι βόρεια από το κλίμα, νότια του Πλατάνου δηλαδή, και νότια στον Κουριτών, πολύ μεγάλες, πάρα πολλά δέντρα, τα οποία νομίζω ότι και με τη μέθοδο αυτή, αλλά και με άλλες μεθόδους και άλλες παραγωγές, να παράξουμε δηλαδή λάδι, το οποίο σε ειδική θερμοκρασία και με ειδικούς τρόπους θα μπορούν να διαφημιστεί και να εξαχθεί ή να απολυθεί όταν ομαλοποιηθούν τα πράγματα, και με άλλα πράγματα τα οποία θεωρούμε ότι και στην ουσία και στην καινούργια ΚΑΠ θεωρούμε ότι οι ιδιοκτήτες των δέντρων αυτών πρέπει να τύχουν κάποιες ενίσχυσεις για να μπορούν να τα διατηρήσουν και να είναι δελεαστικά και για τις επόμενες γενιές, γιατί εμείς οι προηγούμενοι ξέρουν την αξία των δέντρων, των ελαιών, διότι όλη η οικονομία της Κρήτης στηρίχθηκε εκεί, και οι σπουδές των ανθρώπων και η ζωή τους και η βελτίωση της ανάπτυξης της Κρήτης εκεί, αλλά δεν είναι δεδομένο ότι τα παιδιά τώρα έχουν την ίδια. Πολύ σωστά το αναφέρετε. Κύριε Ψαρουδάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Περιμένουμε τις εξελίξεις και θέλουμε και την αποκλειστικότητα. Θα δώσουμε και συνέχεια στο θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.